Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε κόκκινο συναγερμό και οι δήμαρχοι για την αθρώα έλευση μεταναστών στη χώρα μας. Το καυτό αυτό ζήτημα τέθηκε επιτάπητο σε έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, παρουσία της αρμόδιας υπουργού. Δίχως ωστόσο να διαφαίνεται κάποια λύση. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε ότι οι Δήμοι δεν θα γίνουν ξανά μπαλάκι, λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει σχέδιο έτοιμο εθνικό αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Αισθήση πάντως προκάλεσε η απάντηση της αρμόδιας υπουργού στον Δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη, όταν εκείνος έθεσε το ερώτημα πού πάνε οι μετανάστες όταν φεύγουν από τη χώρα μας. Η απάντηση που έλαβε είναι ότι απλώς εξαφανίζονται. Οι δήμαρχοι κουρούν καμπανάκι κινδύνου και θέτουν τους οργανισμούς οπτικής αυτοδιοίκησης σε κατάσταση κόκκινου συνεγερμού για την αθρώα έλευση μεταναστών στην χώρα μας. Την ώρα μάλιστα όπου ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κάνει λόγο για ανυπαρξία σχεδίου αντιμετώπισης του μεταναστευτικού, η αρμόδια υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής Τασία Χρυστοδουλοπούλου σημειώνει ότι οι μετανάστες όταν φεύγουν από την Ελλάδα απλά εξαφανίζονται, προκαλώντας αίσθηση και έναν νέο γύρο συζητήσεων. Δεν κατάλαβα με ποιο επιχείρημα μας λέει η κυρία Υπουργός ότι παραμένουν για λίγο και φεύγουν. Υπάρχει κάτι που δεν έχω καταλάβει. Στατιστικά το βλέπουμε. Οι πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες. Πού πάνε, κυρία Υπουργέ? Στην Ευρώπη. Πώς πάνε? Δεν το ξέρουμε. Απλώς εξαφανίζονται. Λοιπόν, οι 600 πρόσφυγες που είχαν... Σας παρακαλώ. Γιατί γελάτε, σας φαίνεται αστείο? Να ξέρω, εγώ ελέγχω την είσοδο, όχι την έξοδο, κύριε. Παρακαλώ. Έγινε μια ερώτηση, δόθηκε μια απάντηση. Η ΚΕΔΕ δέχεται τις τελευταίες εβδομάδες μηνύματα απόγνωσης, αγωνίας από δήμους της χώρας, κυρίως νησιωτικών. Και παραμεθόριους, οι οποίοι καλούνται χωρίς επαρκή μέσα και υποδομές να διαχειριστούν τα προβλήματα της άφιξης σε καθημερινή πλέον βάση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών. Έτσι λοιπόν το κέντρο της Αθήνας ύστερα από ένα διάλειμμα τριών περίπου ετών μετατρέπεται ξανά σε μια ανθρώπινη, θα έλεγε κανείς, δεν θέλω να το πω έτσι τόσο ψυχρά, αλλά έτσι είναι εάν δεν κάνουμε κάτι, γι' αυτό βρισκόμαστε όλοι εδώ σήμερα, αποθήκη ανθρώπινων ψυχών. Το πρόβλημα λοιπόν της μετανάστευσης είναι κρηκτικό, δεν λύνεται με ημίμετρα σίγουρα, ούτε με ιδιοληψίες, και δεν μπορεί αλλά να πρέπει να αντιμετωπιστεί στην πραγματική του διάσταση. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να δώσει το περιεχόμενο το ακριβή των εξαγγελιών και βέβαια να δημοσιοποιηθεί άμεσα σε ποιες περιοχές σκοπεύει ή με ποιον τρόπο να δημιουργήσει και να λειτουργήσει ειδικούς χώρους διαμονής ή ποιους χώρους διαμονής, από πού θα προέλθει το απαραίτητο για τη στελέχωση του προσωπικού, πώς θα διασφαλιστεί η εφαρμογή των κανόνων υγιεινής στους χώρους αυτούς, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα αμυγδαλέζας. Ελλάδα SOS, Ευρώπη SOS, αναλογική κατανομή προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα, αναλογική κατανομή προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη. Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και είναι σοβαρό γιατί αφορά ολόκληρη την επικράτεια. Είδαμε και στην περιοχή μας τα σοβαρά ζητήματα που είχαν ανοίξει το προηγούμενο διάστημα με αυτό το πέρασμα, νότιο πέρασμα προς τη Μεσσηνία με τους ελαφρομετανάστες. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Δημήτρη Καφαντάρη. Καλησπέρα σας, κύριε Καφαντάρη. Καλησπέρα κύριε Καφαντάρη, καλησπέρα στους θεατές σας. Είναι μια βόμβα, θα λέει κανείς, η μεταναστευτική απόβαση έτσι όπως εξελίσσεται. Και αυτό το ζήτημα οδήγησε σε αυτή την έκτακτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, παρουσία και της Υπουργού. Απαντήσει αν έχετε λάβει. Καταρχήν η ΚΕΔΕ απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι τα γεγονότα είναι μπροστά και δεν κρύβεται. Γι' αυτό έκανε κατευθείαν έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο και κάλεσε την Υπουργό, η οποία αποδέχτηκε προς τιμήν της αυτή την πρόσκληση, ώστε μετά από μια εξάωρη κουβέντα για να καταλάβουμε και εμείς τελικά η κυβέρνηση τι θέλει. Κύριε Καναλόπλε, δεν υπάρχει σχέδιο. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν εκτιμήσεις, υπάρχει μια ανθρωπιστική προσέγγιση, πολύ καλή, πραγματικά πάρα πολύ καλή, αλλά της ουσίας σχέδιο στην κραυγή αγωνίας αυτοδιοίκησης και ειδικά παράκτιων και νησιωτικών περιοχών δεν υπάρχει.
Δυστυχώς. Και ο τουρισμός ξεκινά σε λίγες μέρες. Και έχουμε ακυρώσεις. Τεράστια προβλήματα. Οι δήμαρχοι για μια ακόμα φορά έψαν κραυγή αγωνία στην ΚΕΔΕ να βρεθεί άμεσα λύση. Διότι ξέρετε πολύ καλά, τα νούμερα το λένε, ότι το τελευταίο τρίμηνο αυξήθηκε η είσοδο μεταναστών στη χώρα μας κατά 300%. Ας απολογηθούν κάποιοι, κύριε Κανελόπλε, γιατί συμβαίνει αυτό τώρα και έτσι στο παρελθόν. Γιατί τα προβλήματα είναι και πέρυσι και πρόπρεση. Δυστυχώς, οι δηλώσεις πολλών και διαφόρων στη λογική του όλα καλά παιδιά είμαστε, όλοι μαζί είμαστε και είμαστε μια χώρα φιλόξενη, χωρίς σύνορα, χωρίς μέτρα τάξης και ούτω καθεξής, οδήγησε στο αυτοί οι λαρθρέμποροι των ψυχών να πάρουν πάνω τους και να ξαναρχίσουν τη μετακίνηση προς την Ελλάδα. Και για να βλέπω είναι τεράστιο και μεγάλο. Σήμερα η ΚΕΔΕ ήθελε να ακούσει την Υπουργό, δηλαδή την κυβέρνηση. Παρακαλούμε για καμία ακόμα φορά άμεσα σχέδιο. Διότι από ό,τι ακούσαμε έχουν λέει στο μυαλό τους να σκορπίσουν τους μετανάστες από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο. Μας ζήτησαν από την αυτοδιοίκηση να δώσουμε διαθέσιμους χώρους και κλειστούς πάντα ανά την Ελλάδα, χωρίς να μιλούν πότε μπαίνουν, πόσο κάθονται, μετά πού πάνε, παρένθεση, όταν ρωτήσει και πού πάνε μετά, απάντησε απλά φεύγουν. Δηλαδή ούτε αυτοί ξέρουν που πάνε τα μετανάστες. Και χωρίς πόρους. Άρα λοιπόν ας σοβαρευτούμε σε αυτή τη χώρα γρήγορα και το πρόβλημα καίει. Και πρέπει να σοβαρευτεί η κυβέρνηση πάνω απ' όλα. Γιατί αυτοδείξει και αποδείξει, κύριε Κανελόπλε, ειδικά στην Πελοπόννησο και αλλού, ότι ξέρει να διαχειρίζεται το πρόβλημα εδώ και χρόνια. 20 και πλέον χρόνια. Όταν βγαίνανε καράβια ολόκληρα στη Μεσσηνία ή σε άλλα νησιά. Άρα λοιπόν, ας καταλάβει και η κυβέρνηση και να μην δίνει ελπίδα και ψεύτικη προοπτική με χαρτιά δήθεν για να πάνε στην Ευρώπη μετά, που το μάλισε κατευθείαν πίσω ως εξαγγελία. Αυτά είπαμε σήμερα και βγάλαμε την αγωνία μας. Ευχόμεθα να σοβαρευτούμε όλοι και ειδικά η αρμόδια κυβέρνηση για να μπορέσει και η Υπουργός για να δει τη λύση η οποία πρέπει να είναι ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, το οποίο θα έχει αρχή, μέση και τέλους. Για να μην έχουμε το καλοκαίρι το τεράστιο πρόβλημα με τον τουρισμό, έχουμε ακυρώσει πάρα πολλές. Αυτά είναι τα μηνύματα και η αγωνία των νησιωτικών και άλλων περιοχών, γιατί οι καραβάνια φτάνουν από παντού. Αλλά πάνω απ' όλα να βρεθεί η λύση που είναι η φύλαξη των συνόρων, κύριε Κανελόπλε. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο ψήφισμα από την ΚΕΔΕ, θα επανεξετάσετε εσείς το ζήτημα, γιατί φαντάζομαι ότι είναι ψηλά στην ατζέντα όπως και να έχει. Καταρχήν φάνηκε από την έκρηξη συνεδρίαση. Η ΚΕΔΕ, κύριε Κανελόπλε, θα το παρακολουθήσουμε από κοντά στενά. Διότι δεν μπορούν να σχεδιάζουν χωρίς εμάς για μας. Η αυτοδιοίκηση δεν είναι εδώ για να δίνει τέτοιου είδους λύσεις. Να βοηθήσουμε ναι, αλλά σε κάποιο σχέδιο συγκεκριμένο που θα έχει, όπως είπα στην αρχή, αρχή, μέση και τέλος. Και όχι απλά να κάνουμε εξαγγελίες οι οποίες είναι ουτοπικές και δεν είναι καμία ουσιαστικά λύση στον πόνο των μεταναστών. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Έχουμε τα ζητήματα με τα κέντρα φιλοξενίας, τα είδαμε αυτά και είδαμε και την αγωνία και προχθές που το συζητούσαμε το θέμα με τον Γιάννη Λάμπρου για το τι πρόκειται να γίνει με εκείνο το κέντρο κράτησης λαθρών μεταναστών στην Κόρινθο που φαίνεται να δυναμώνει αντί τελικά έτσι όπως ήταν και η αρχική δέσμευση να κλείνει. Πάμε στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα. Όλο ένα και περισσότερο ανεβαίνει η πίεση από τους δανειστές προς τη χώρα μας με την κατάσταση στο οικονομικό πεδίο να γίνεται ανησυχητική. Η κυβέρνηση μένει στις θέσεις της όπως σημειώνεται με το ενδεχόμενο επίτευξη συμφωνίας στο επικείμενο Eurogroup να απομακρύνεται την ίδια ώρα. Οι Έλληνες αξιωματούχοι προσπάθησαν μέσω μιας άτυπης προσέγγισης να ζητήσουν από το Δήμο να καθυστερήσουν την αποπληρωμή των δανείων τους, αλλά τελικά πήραν αρνητική απάντηση και ανέκρουσαν πρίμναν. Σε αυτή την αποκάλυψη χώρισαν πάντως οι Financial Times, η οποία και διαψεύτηκε. Ανεβάζουν κατακόρυφα την πίεση στην Αθήνα, Ευρωπαίοι και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, απομακρύνοντας ακόμα περισσότερο το ενδεχόμενο επίτευξη συμφωνία στο Eurogroup της 24ης Απριλίου. Μετά την ομοβροντία από Ευρωπαίους αξιωματούχους και μέσα ενημέρωσης σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας, το βράδυ της Τετάρτης στο Reuters, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέφερε ότι ο Jean-Claude Juncker είπε σε κεκλεισμένο των θυρών σύσκεψη πως η υπομονή του με την Ελλάδα εξαντλείται, καθώς δεν έχει σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες καμία πρόοδος. Ωστόσο, η ίδια πηγή σημείωνε πως το Brexit αποτελεί θέμα ταμπού για τον πρόεδρο της Κομισιόν. Σχεδόν επιβεβαιώντας το δημοσίευμα περί μικρής πρόοδου των διαπραγματεύσεων, σήμερα το μεσημέρι ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Μαργαρίτης Κινάς δήλωσε πως η Επιτροπή δεν είναι ικανοποιημένη από την πορεία των συζητήσεων, καθώς υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση.
Greece remains part of Europe in any case. Whatever happens in Greece, Greece remains part of Europe, the European Union. And if Greece stays in the Eurozone, it must create the conditions for it. But whether Greece has the money to meet its obligations is primarily a decision of the Greek government. If Greece wants support, we will give this support, as in recent years. But of course, within the framework of what we agreed. The program has been extended twice. It now runs through June 30th. If Greece wants to avail itself of the remaining funds in this program, a solution must be found by June 30th. No doubt that if this leads to a crisis, such as Greece leaving the Eurozone, it will cause an enormous amount of disruption and hardship in Greece. Σε μια κυβέρνηση που εκλέχθηκε με πρόσφατη λαϊκή εντολή με το πρόγραμμά της ότι πρέπει να εφαρμόσει το πρόγραμμα του Σαμαρά και του Βενιζέλου που καταβύθισε τη χώρα, την ταπείνωσε και φτωχοποίησε τον ελληνικό λαό, θα θελήσει η ίδια η Ευρωζώνη και η ίδια η Γερμανία να αυτοκτονήσουν. Το έκανε δύο φορές η Γερμανία. Λειτουργήσε αυτοκαταστροφικά. Πήγε σε δύο παγκόσμιους πολέμους, τους έχασε, κατέστρεψε και την Ευρώπη και τον εαυτό της. Θα πάει να καταστραφεί η ίδια. Από την άλλη, ανοιχτό αυσό αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας το ενδεχόμενο υποχρεωτικής μεταφοράς των διαθεσίμων των φορέων του δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδας. Ερωτηθείς για το πώς μπορεί να καλύψει η χώρα τις ανάγκες της, όσο δεν υπάρχει συμφωνία και αν επαρκούν τα ταμιακά διαθέσιμα, ώστε να πληρωθούν οι δόσεις προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κυρίως το Μάιο, ο κ. Μάρδας δεν απέκλεισε να υπάρξει υπουργική απόφαση που θα καθιστά υποχρεωτική τη μεταφορά των διαθεσίμων των φορέων του δημοσίου στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας. Μένουμε στην πολιτική, καθώς ο επίθεση κατά τη λογική που ακολουθεί η κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, εστιάζοντας τον τρόπο κάλυψης θέσεων ευθύνης στο δημόσιο τομέα. Ο Λέθριος Φάλμα χαρακτηρίζει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου την προσπάθεια δημιουργίας σκληρού κομματικού κράτους από τη νέα κυβέρνηση και υπογράμμισε την αλλαγή συμπεριφοράς από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ίσα-ίσα η εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι δημιουργείται ένα καινούριο σκληρό κομματικό κράτος. Ένα κομματικό κράτος με κύριο στόχο το να δημιουργήσει πάλι κομματικές παρέες για να μπορούν να ελέγχουν την συνείδηση και την άποψη των συμπολιτών μας. Είναι ολέθριο σφάλμα. Είναι τραγικό σφάλμα. Και είναι τραγικό σφάλμα γιατί απορρίπτεται το ηθικό εντός εισαγωγικών λεγόμενο πλεονέκτημα. Θεωρώ ότι αυτή τη συγκυρία όπου όλοι οι Έλληνες χρειάζονται να είναι ενωμένοι, τέτοιες πρωτοβουλίες και επιλογές δημιουργούν τεράστια πολιτικά ζητήματα που επιβαρύνουν και επιβραδύνουν την ανάκαμψη της χώρας. Ο κύριος Στατούλης στην συνέχεια επέκεινε ορισμένους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εμπλέκονται, όπως σημείωσε, με απαράδεκτο πολιτικό τρόπο στις ευθύνες περιφέρειας. Βλέπω τελευταία τους κυρίους βουλευτές, ιδιαίτερα δε τους βουλευτές του κυβερνούντος κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, να γυρίζουν από χωρίων εις χωρίων και να εμπλέκονται κατά τρόπο απαράδεκτα πολιτικά στις αρμοδιότητες και στις ευθύνες της περιφέρειας, προαναγγέλλοντας γεγονότα και πράγματα για τα οποία δεν έχουν καμία αρμοδιότητα. Αυτό νομίζω ότι αποτελεί μια καινούργια στρέβλωση της αυτονομίας των πολιτικών θεσμών της χώρας. Και θα ήθελα να κάνω τη σύσταση, έχοντας τη μεγάλη εμπειρία, τη μεγάλη κοινοβουλευτική εμπειρία, ότι παίζουν με τη φωτιά. Ας προσιλωθούν στα δικά τους καθήκοντα, στις δικές τους αρμοδιότητες. Ας συνεννοηθούν με τις εντολές που πήραν από τους πολίτες και ας σεβαστούν την αυτονομία στη λειτουργία των θεσμών. Γιατί δεν είναι στο χέρι του. Πάμε ξανά στον χώρο της οικονομίας. Τραγική χαρακτηρίζουν την κατάσταση οι πολίτες. Η κρίση έχει φτάσει σε επίπεδα εξαθλίωσης στον κόσμο, που καθημερινά δυσκολεύεται να επιβιώσει λόγω της οικονομικής δυσχέρειας. Άσχημη είναι η οικονομική κατάσταση της χώρας, σύμφωνα με τους πολίτες που βιώνουν καθημερινά την οικονομική κρίση στις συναλλαγές τους.
Μπορεί λόγω και των πολιτικών εξελίξεων να περίμεναν την καλυτέρευση της κατάστασης όπως σημείωσαν, όμως το φαινόμενο της οικονομικής δυσχέρειας μέρα με τη μέρα επιδεινώνεται. Δεν τη βλέπουμε καλή. Πολύ άσχημη. Και δεν ξέρουμε πότε θα συνέλθει η οικονομία μας. Επενδύσεις. Χρήμα. Να πέσει στην αγορά χρήμα. Άμα δεν έχει χρήμα η αγορά, δεν επενδύεται, δεν αναπτύσσεται. Χρήμα. Κοροϊδεύουνε. Αυτή η κυβέρνηση είναι χειρότερη από όλους. Δεν τα βλέπω. Δεν τα βλέπω καθόλου. Εγώ περνάω την τέταρτη κρίση οικονομική. Μία την εποχή του Μεταξά που μας τάραξε στη φορολογία για να φτιάξει κανόνια και οχυρά. Μία στην κατοχή που μας πήραν όλα μας τα τρόφιμα οι κατακτητές και δεν είχαμε να φάμε και λιποθυμάγαμε στους δρόμους, δύο. Μία το Μαρκεζίνι το 1953 που έκανε την 30 το δολάριο, τρεις. Και μία τούτη που παίρνει τα ρέστα, τέσσερις, δεν αντέχω άλλη πια. Είναι αισχροί αυτοί που το κάνουν και η κατάσταση είναι χάλια. Έχουμε απελπιστεί όλοι. Η μισθή μας είναι από τη μέση και κάτω. Τίποτα καλό δεν είναι. Τίποτα καλό. Που κόβουν τις συντάξεις, ακριβένα και τα πράγματα. Εφόσον τις κόβουν, είναι να τα φτηνίνετε. Ή το φως, ή την έμφυα εκεί, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι σωστά. Δεν είναι σωστά. Τι πρέπει να γίνει, να κάνουν αυτές καλές δουλειές. Να κάνουν καλές δουλειές. Προσπαθούνε, ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω. Μακάρι να προσπαθούνε να κάνουν καλές δουλειές στον κόσμο. Αλλά έχει αγαναχτίσει ο κόσμος. Οι πολίτες επισήμαναν ότι πρέπει άμεσα να αλλάξει το σκηνικό και ότι επήγε να δοθεί μια λύση στο οικονομικό ζήτημα, καθώς η χώρα οδηγείται σε αδιέξοδο και πτώχευση. Την ίδια στιγμή ευνηδιαστικό ήταν και το χτύπημα από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor's, που προχώρησε σε υποβάθμιση κατά μία βαθμίδα της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, διατηρώντας την αρνητική προοπτική. Την πτώχευση ήδη έχουμε χρεοκοπήσει. Βέβαια, έχουμε και ηθική χρεοκοπία μας. Θα πεθάνουμε από την πείνα. Τόσο χαλιά. Τα φάρμακα λένε ότι γράφουν οι ιατροί ότι έχουν 25% συμμετοχή και πληρώνουμε 60%. Αυτό δεν το βλέπει κανένας. Σε τίποτα καλό δεν θα φτάσουμε. Δεν είδες ο κόσμος ότι πάει και δώνει τέρμα στη ζωή του γιατί δεν έχει να πληρώσει. Δεν έχει να πληρώσει. Και αυτοί που παίρνουν λίγα σύνταξη βοηθάνε τα παιδιά τους. Είτε τον εαυτό τους σκέπτονται μια σοκολάτα να πάρουν. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τη στιγμή που τα μέτωπα στην κεντρική σκηνή είναι αρκετά, ακόμη δεν κλείνουν εκείνα των υποδομών. Η πρόθεση βασικών οδικών αξιών παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ αρκετοί πάνε πίσω και σκορπούν ανησυχία, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του δεύτερου τμήματος Ολυμπίας Οδού. Σήμερα ο Παναγιώτης Νίκας επανέφερε το Καλαμάτα Ριζόμυλο, σημειώνοντας πως παραμένει θέμα ύψης προτεραιότητας για την περιοχή. Τη φωνή του, με όσους αγωνίζονται για την ολοκλήρωση του δεύτερου τμήματος Ολυμπίας Οδού, ένωσε σήμερα ο Δήμαρχος Καλαμάτας. Ο Παναγιώτης Νίκας από την άλλη στάθηκε ιδιαίτερα στο ενδομεσυνιακό οδικό δίκτυο, χαρακτηρίζοντας για μία ακόμη φορά ως πρώτης προτεραιότητας το δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος, που μοιάζει να έχει παγώσει. Εγώ ως Δήμαρχος Καλαμάτας θεωρώ ως μείζον θέμα τον αυτοκινητόδρομο Καλαμάτα Ριζόμυλος. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Ισοϋψές με τον αυτοκινητόδρομο. Έχω πει πολλές φορές για την αξία του συγκεκριμένου δρόμου. Ο δρόμος αυτός, αυτοκινητόδρομος, τετράιχνος, με νησίδα, όπου θα δώσει πολύ μεγάλη τουριστική ανάπτυξη μέχρι την περιοχή του Ριζόμυλου, έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με συγκεκριμένο ποσό εκατομμυρίων. Το έργο αυτό το διεκδικούμε ως έργο προτεραιότητας απόλυτης. Η Μεσσηνία δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς αυτό το δρόμο. Δεν μπορεί να κάνουμε περισσότερη ώρα και να κινδυνεύουμε να πάμε στην Κορώνη από ότι να πάμε στην Κόρινθο ή στην Πύλο ή στο Κώστα Ναβαρίνο. Δεν έχει αξιοποιηθεί αυτό το κόσμημα, το ξενοδοχειακό κόσμημα, από την Καλαμάτα. Διότι για να έρθουν από το Κώστα Ναβαρίνο στην Καλαμάτα είναι μια περιπέτεια ολόκληρη. Αυτός ο δρόμος είναι δρόμος απόλυτης προτεραιότητας. Πρέπει να τον διεκδικούμε και να τον έχουμε πάντα στην επικαιρότητα. Αυτά δεν τα λέω
για να συμπεράνετε ότι ο δρόμος πύργος, καλό νερό, τσακώνα είναι δρόμος ίσονος σημασίας. Είναι ασφαλώς ένας σημαντικός δρόμος. Ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας με όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται για την ολοκλήρωσή του. Πάμε τώρα να καλησπέρασουμε. Έχουμε μαζί μας τον συναδελφό τον Κώστα Τζερετζούλια. Θα μας ενημερώσει για ζητήματα που έρχονται από το χώρο της παιδείας και που ουσιαστικά ανατρέπουν πάρα πολλά. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Ουσιαστικά, η νέα ηγεσία στο Υπουργείο Παιδείας, έχουμε ξαναπεί ότι κάθε υπουργός που αναλαμβάνει θέλει να αφήσει το δικό του στίγμα και ουσιαστικά παίζει εντός εισαγωγικών με τα ζητήματα της παιδείας. Νέος νόμος πλαίσιο, νέο πολυνομοσχέδιο, σαρωτικές αλλαγές για μία ακόμα φορά. Αλλάζουν τα πάντα. Έχουν να κάνουν και με το γυμνάσιο και με το λύκειο, αλλά και με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να πούμε τώρα ότι σε επίπεδο γυμνασίων λυκείων έρχεται το συσίτιο μεταξύ των πολλών άλλων. Θα υπάρχει δυνατότητα μέσω κάρτας και αυτό θα αντιμετωπίσει κατά κάποιο τρόπο και την φτώχεια που έχει παρατηρηθεί, να υπάρχει δωρεάν προμήθεια γευμάτων από τα κηλικία. Ταυτόχρονα υπάρχουν μια σειρά ακόμα ζητημάτων, φεύγει η τράπεζα θεμάτων, φεύγει αυτό το εργαλείο που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την προηγούμενη περίοδο, υπάρχει διαχωρισμός στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία, αλλάζει ο τρόπος αξιολόγησης, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα που γινόταν μέχρι τώρα αλλάζει, ενώ φαίνονται ότι υπάρχουν και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο όπου θα αναδεικνύονται οι διευθυντές των σχολείων. Σε ό,τι αφορά τώρα την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και εδώ είναι σημαντικές οι αλλαγές οι οποίες γίνονται, δεδομένου ότι όλα αυτά που με κόπο είχαν αλλάξει επανέρχονται. Επανέρχονται οι αιώνιοι φοιτητές, επανέρχονται τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την συνδιοίκηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τους φοιτητές και μια σειρά ακόμα από θέματα τα οποία μένει να κριθούν στην πορεία. Το αν θα μας ξαναγυρίσουν χρόνια πίσω ή αν θα καταφέρουν να αλλάξουν επί της ουσίας κάτι. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε στον συνάδελφο τον Σωτήριο Γεωργούτζο, γιατί είναι ένα ζήτημα τώρα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Μια και έτσι όπως βγήκε σήμερα το δημοσίευμα από το Βήμα, τρεις αγώνες Καλαμάτας φαίνεται να περιλαμβάνονται την περίοδο 9-10 στη λίστα μεταστημένα. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, Σωτήρη. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Σωτήριος ο Γεωργούτζος. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς με τα υπόλοιπα θέματα. Θα έρθουμε σε αυτό το ζήτημα. Είναι η λίστα των 51 στημένων ποδοσφαιρικών αγώνων που καταγράφει η πρόταση του Αντισαγγελέα, του κ. Παναγιώτη Πούλιου. Θα τα πούμε σε λίγο. Σαν Μαγνήτης τώρα μοιάζει η παραλία της Καλαμάτας για τους τουρίστες που καταφτάνουν είτε μεμονωμένα είτε από τα κρουαζερόπλια που καταπλύουν στο λιμάνι της. Οι εικόνες πραγματικοί ξεχωριστές με τους ίδιους να μας επισημαίνουν σε δηλώσεις τους τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Πολλοί επισκέπτες στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα από τα κρουαζιερόπλια που έρχονται συχνά στην πόλη. Οι τουρίστες δείχνουν να απολαμβάνουν τις ομορφιές του τόπου μας και παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει οργάνωση σε επίπεδο ξενάγησης, φαίνεται να χαλαρώνουν στην αμμουδιά, στην παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας δίπλα στη θάλασσα και μερικοί τολμηροί να κολυμπούν. Yes, the old market this morning. Είδα την πόλη σήμερα το πρωί, την αγορά και το ιστορικό της κέντρο. Όμορφη περιοχή, όμορφη παραλία, ο καιρός υπέροχος και το απολαμβάνω. Μας χαρά Θεού σήμερα, η Καλαμάτα είναι παντός καιρού και έρχονται και κάνουν μπάνια και τώρα αυτόν τον καιρό. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν μπάνια τώρα μπροστά μας ήρθαν από το κρουαζερόπλιο και κάνουν το μπάνι τους με τα παιδάκια, όχι οικογένεια. Και οι μερικοί είναι χωμένοι και στην άμμο. Έχουμε και λουτροθεραπεία, αμμοθεραπεία το πούμε. Αξίζει τον κόπο, όποιο ήταν στην Καλαμάτα θα πέρασε ωραία. Η Καλαμάτα δεν την αλλάζουμε με τίποτα. Είναι η Καλαμάτα το κέντρο της γης. Όπως δήλωσαν οι τουρίστες, η Καλαμάτα είναι μια όμορφη πόλη με πολύ φιλικούς και ευγενικούς ανθρώπους. Καλαμάτα, do you like Καλαμάτα? Well, of course, we are here. Βεβαίως, μας αρέσει. Είμαστε εδώ στην παραλία, στην ξεχωριστή αυτή θάλασσα, με τον ωραίο κόσμο της περιοχής. I like Καλαμάτα. It's the first time I'm here and I'm... Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι εδώ και πραγματικά μου άρεσε. Δοκίμασα και το μπάνιο και ήταν πολύ καλό. Very good, very nice. Καλαμάτα, Καλαμάτα, όμορφη Καλανομάτα. Τον ταΐγε το ψηλά σου με τα γάργαρα νερά σου. Αυτό τα λέει όλα. Έτσι, εδώ είναι τα πάντα. Μπαίνεις στη Μεσσηνία και αγκαλιάς, αλλάζεις πρόσωπο. Γιατί οι άνθρωποι εδώ πέρα είναι όλοι γελαστοί. Πολύ ωραία είναι η Καλαμάτα. Μ' αρέσει πολύ. Πολύ, πολύ. Η καταγωγή μου είναι από εδώ, από τη Βαλίρα.
και εμείς ερχόμαστε συχνά στην Καλαμάτα. Είναι η μόνη πόλη που ερχόμαστε στην Ελλάδα. Πολύ καλή. Ξέρουμε πολύ καλά την πόλη και περνάμε καλά και το βράδυ και την ημέρα και πάντα. Τώρα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λοιπόν είναι η Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για την αλλαγή της πόλης προς το καλύτερο. Ωστόσο και άλλες αλλαγές, όπως επισημαίνουν οι πολίτες, είναι απαραίτητες για την ανάδειξή της σε τουριστική περιοχή. Σιγά σιγά η Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα αναδεικνύεται σε πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες. Η Καλαμάτα είναι μια πόλη με μοναδική ομορφιά, καθώς συνδυάζει πολλές παροχές. Ωστόσο όμως κάποιες παρεμβάσεις σύμφωνα και με τους πολίτες είναι απαραίτητες για την καλύτερη ανάδειξή της. Για μένα πρέπει πρώτο να είναι καθαρή η πόλη. Δεύτερο, να υπάρχει μια λογική και μια σαν αστυνόμευση να υπάρχει, δηλαδή μια ιεραρχία. Όλα εκεί παίζονται. Σε όλα τα ζητήματα, δηλαδή στην καθαριότητα, μια ασφάλεια στο πολίτη, από εκεί ξεκινάνε όλα. Σε υποδομές πιστεύω βασικά ότι πρέπει τα μαγαζιά να είναι ανοιχτά κάθε Κυριακή για να μπορούν να εξυπηρετούνται, γιατί συνήθως έρχονται μέρες τέτοιες. Τώρα όσο για τις υποδομές, πιστεύω ότι η Καλαμάτα έχει αρκετές υποδομές για να δεχθεί ένα κουραζιερόπλαιο και να το εξυπηρετήσει επάξια. Πορήματα δεν έχω δει. Ο δρόμος τώρα αυτός που πρέπει να φτιαχτεί από το ασπρόχωμα που θα συνδέει την Κορώνη ή την Πύλο, αυτός πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ. Αλλά κατά τα άλλα, εγώ προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από τις υποδομές της Καλαμάτας. Τα ξενοδοχεία λείπουνε. Δεν υπάρχουν ξενοδοχεία. Οι δρόμοι οπωσδήποτε. Οι δρόμοι δεν υπάρχουν, δρόμοι. Αλλά έστω και αυτοί που υπάρχουν, αν υπήρχαν ξενοδοχεία, να μείνει ο κόσμος, εκπαίδευση προσωπικού σε τουριστικά επαγγέλματα και γιατί έχει εκτός από τις φυσικές καλονές οι οποίες φαίνονται, υπάρχουν και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος θέματα τα οποία αυτά πρέπει να αναδειχθούν και να αναδεικνύονται συνεχώς για να τα εμπεδώσει ο κόσμος. Πολίτες και επισκέπτες εξέφρασαν αφενός τη γνώμη τους σχετικά με το τι θα μπορούσε να διορθωθεί, αλλά και αφετέρου δήλωσαν τι προσφέρει η πόλη και γιατί αξίζει κάποιος να επισκεφθεί την Καλαμάτα. Προσφέρει το κλίμα της, τη θάλασσά της, τα προϊόντα νομίζω είναι πιο καλύτερα από άλλες πολιτείες. Η παραλία της Καλαμάτας είναι καταπληκτική. Το ιστορικό της κέντρο είναι πάρα πολύ ωραίο, παραδοσιακό και όμορφο. Και γενικά είναι όμορφη και η πλατεία της, η κεντρική, τα μαγαζιά της. Εμένα μου αρέσει. Η Καλαμάτα δεν είναι μεγάλη πόλη, είναι μικρή πόλη και άνετη. Κυκλοφορεί, την βαδίζει κανείς πολύ άνετα. Έχει άπλα, δεν έχει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Μπορεί να έρθει με αυτοκίνητο κανείς να παρκάρει εύκολα. Και μπορεί να τη δει όλη. Όλη η Καλαμάτα είναι ωραία, και το κέντρο και το ιστορικό κέντρο και η παραλία. Λύση μέσω του Master Plan αναμένεται για το ζήτημα μεταταξί που προέκυψε χθες. Ο Παναγιώτης Νίκας σχολίασε το όλο θέμα, σημειώνοντας πως σύντομα θα υλοποιηθεί η λύση που έχει βρεθεί. Νομίζω ότι ο κόσμος αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχει κάνει ο Δήμος για το κουραζερόπλιο. Τα κουραζερόπλια δεν ήρθαν μόνα τους στην πόλη της Καλαμάτας. Ήρθαν στην πόλη της Καλαμάτας διότι προϋπήρξαν συσκέψεις, έγινε προβολή. Ξέρουν ότι εδώ υπάρχει ένας φιλόξενος δήμος, ο οποίος παίρνει τα απορρίμματα, θα πάρει τα λύματα, δίνει νερό σε χαμηλές τιμές, τους υποδεχόμαστε με συμβολικά δώρα, οι καταστηματάρχες είναι φιλικοί προς αυτούς και οι διάφοροι επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων και οι ταξιτζίδες. Υπάρχει σε εξέλιξη το ζήτημα του Master Plan, το οποίο θα ολοκληρωθεί και βεβαίως στα πλαίσια του Master Plan θα προβλεφθεί και η τακτοποίηση του θέματος των ταξί. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι όταν έρχεται ένα πλοίο με 1500 επιβάτες, οι οποίοι γνωρίζουν για την Καλαμάτα επειδή έχουμε φροντίσει και υπάρχει στο πλοίο ένα CD με το οποίο βλέπουν στην τηλεόραση για τον τόπο για τον οποίο έρχονται. Λοιπόν, όταν έχουμε 1500 ανθρώπους και σειραίουν προς την παραλία
πολλές δεκάδες ταξί, γιατί είναι μεροκάματο για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται, ενδεχομένως να έχουμε και ένα πρόβλημα στον δρόμο. Δεν χάλασε ο κόσμος μέχρι να τακτοποιηθεί το ζήτημα του master plan, ώστε να τους δώσουμε θέση μέσα στο λιμάνι, γιατί το δικαιούται. Πάντως να τονίσουμε, επειδή νωρίτερα βλέπαμε και το θέμα με την παραλία της Καλαμάτας, πως το ύψος της Ανάστασης πρόκειται να γίνει μια σημαντική παρέμβαση από το Δήμο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας με τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα παρέχει τη δυνατότητα στα άτομα με κινητικά προβλήματα να μπορούν να κάνουν τον μπάνιο τους. Με έξοδα του Δήμου, στην πλατεία της Ανάστασης, στο κάτω μέρος προς τη θάλασσα, θα τοποθετηθεί μηχανισμός ηλεκτροκίνητος για την εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας που έχουν κινητικά προβλήματα, όπου θα προσδιορίσουμε και κάποιες θέσεις για τη στάθμευση των οχημάτων τους. Είναι ένας μηχανισμός, μια ράμπα, η οποία στέλνει, οδηγεί το κάθισμα μέσα στη θάλασσα και έτσι μπορεί ο συνάνθρωπός μας που έχει κινητικά προβλήματα, έστω και αν είναι καθυλωμένος σε αναπηρική καρέκλα, να κάνει το μπάνιο του χωρίς βοήθεια τρίτου προσώπου. Θα φροντίσουμε αυτό να έχει εγκατασταθεί μέχρι το καλοκαίρι. Δεν εντάσσεται αυτό στον προϋπολογισμό του έργου, θα πληρωθεί από χρήματα του Δήμου. Το κόστος είναι γύρω στις 35.000 ευρώ. Το χρωστάμε όμως αυτό στον κόσμο που έχει προβλήματα κινητικής φύσεως. Πάμε στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα και με το ζήτημα με τα στημένα, εκεί όπου εμπλέκεται μέχρι τώρα, έτσι όπως βγαίνει αυτή η λίστα, η ομάδα της Καλαμάτας την περίοδο 2009-2010. Έχουμε τώρα στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον συνάδελφο τον Σωτήρη Γεωργούτζο. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους του Δελτίου Ειδήσεων του ΠΕΣΤ. Σοκαριστικό έτσι το πόρισμα, ναι, για πάρα πολλούς. Για πάρα πολλούς και για τη Μαύρη Θύελλα, έτσι, η οποία θα λέγαμε ότι κατηγορείται πλέον και επισήμως, καθώς είχε γίνει γνωστό πριν από 3-4 χρόνια αυτό το ζήτημα. Τώρα ο κύριος Πούλιος, που νομίζω ήταν εισαγγελέας και καλαμάτας εισαγγελέας ο κύριος Πούλιος, έβαλε τη λίστα από τα 93 ονόματα, εκ των οποίων τα 53 οι υπόλοιπα χώθηκαν, οι 53 είναι κατηγορούμενοι και ομάδες βέβαια, και μία από τις ομάδες αυτές για τα στημένα είναι η Μαύρη Θύελλα, η οποία την περίοδο 2009-2010 κατηγορείται για 3 παιχνίδια. Θυμίζουμε, Καλαμάτα Εθνικός Καλαμάτα 1-0, Λιούπολη Καλαμάτα 3-1 και Δόξα Δράμας Καλαμάτα 3-1. Αυτά τα παιχνίδια 2009-2010 η περίοδος αυτή, δυστυχώς για τη Μαύρη Θύελλα. Είναι πολύ δύσκολα τα μαντάτα, είναι οπωσδήποτε κάθε άλλο παρά τιμητικό είναι αυτό. Τα λέγαμε σε χρόνια εμείς, τα είχαμε επισημάνει από τις εκπομπές μας, από το ΠΕΘ, παντού, ότι υπήρχε θέμα σοβαρό και τώρα αυτά τα πράγματα. Ας ελπίσουμε πάντως ότι δεν θα υπάρξει κάτι πιο βαρύτερο ή κάποια πιο συγκεκριμένη κατηγορία. Πάντως αυτές οι ενδείξεις. Δεν θα πάει η κατηγορία θέμηση, φυσικά πρόσωπα, όχι στην ομάδα φυσικά, δεν υπάρχει θέμα πλέον. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι τιμητικό, έτσι. Εσύ. Δεν είναι καθόλου τιμητικό αυτό. Να περιλαμβάνεται η ομάδα στη λίστα με τα στημένα, έτσι όπως το βλέπουμε και τώρα και επισήμως, έτσι με σφραγίδα. Για όλους όσοι τότε στήριζαν αυτά τα καθεστώτα και αυτά τα γεγονότα που συνέβαιναν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και βέβαια και κατά κάποια άρχισε και στην ομάδα της Καλαμάτας για πάρα πολλά χρόνια. Τέλος πάντων, να πούμε ότι αυτό θα πάρει την δικαστική οδό βέβαια σιγά σιγά και θα υπάρχουν και εξελίξεις και θα γίνουν γνωστά και πρόσωπα και πράγματα πάρα πολλά. Αυτή είναι η πρώτη περίοδος, έτσι, μέσα των καθετών που βγήκαν στην επιφάνεια για τα στημένα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι το 2009-2011. Ακολουθεί και η δεύτερη περίοδος, η οποία είναι η κλιματική οργάνωση, όπως καθαριζίζεται, των 14, όπου εκεί θα είναι τα μεγάλα ψάρια, οι καθαρίες και τα μεγάλα θέματα που θα βγουν στην επικαιρότητα. Θέμη, να πάμε γρήγορα στα υπόλοιπα θέματα, φίλες και φίλοι του ΠΕΘ. Μην μας πεις αθλητικά τώρα, γιατί έχουμε πολύ ώρα εμείς για τα αθλητικά. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσω. Θα τα πούμε σε λίγο για τα αθλητικά. Λοιπόν, ωραία. Θα συνεχίσουμε σε λίγο πάλι μαζί. Λοιπόν, πάμε να επιστρέφουμε εμείς στα υπόλοιπα θέματα. Εισόδημα από αξιοποίηση γης προκύπτει για τις εκτάσεις που ιδίω χρησιμοποιούν οι αγρότες, προκειμένου να καλλιεργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αλλά και την νέα ερμηνευτική προσέγγιση του Υπουργείου Οικονομικών. Το εισόδημα αυτό τεκμηρεύεται ότι συνιστάται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του κτήματος. Εκατοντάδες χιλιάδες κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και λοιποί φορολογούμενοι που κατά τη διάρκεια του 2014 απέκτησαν εισοδήματα από γεωργικές δραστηριότητες
έχουν φέτος για πρώτη φορά την υποχρέωση να δηλώσουν στην εφορία και τεκμαθώ εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση εκτάσεων γης για τα αγροτεμάχια και τους αγρούς που κατέχουν και εκμεταλλεύτηκαν προκειμένου να παραγάγουν τα προϊόντα τους. Το τεκμαρτό αυτό εισόδημα πρέπει να το υπολογίσουν σε ποσοστό 3% επί των αντικειμενικών αξιών των ιδιοκτητών εκτάσεων γης και να το δηλώσουν στα έντυπα Ε2 και Ε1. Θα πρέπει δε να πληρώσουν επί του εισοδήματος αυτού φόρο 11-33%. Ταυτόχρονα όμως το ποσό του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση εκτάσεων γης, κάθε αγρότης θα μπορεί να το δηλώσει και ως εκπιπτόμενη δαπάνη από τα καθάριστα έσοδα που απέκτησε από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας και με τον τρόπο αυτό να γλιτώσει φόρο που ισοδυναμεί με το 13% επί του τεκμαρτού αυτού ποσού. Για τον ακριβή προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού, όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι θα χρειαστεί να ζητήσουν τη βοήθεια λογιστών, δεδομένου ότι θα πρέπει πρώτα να υπολογίσουν τις αντικειμενικές αξίες των χωραφιών τους, ακολουθώντας μια διαδικασία που απαιτεί τη συμπλήρωση πολύπλοκων εντύπων για την πραγματοποίηση πλήθους μαθηματικών πράξεων. Πάμε στον χώρο της υγείας και είχαμε σήμερα την περιοχή της Κυφαρισίας να είναι στο επίκεντρο. Καλησπέριζουμε τον Γιάννη Μποζίκα. Καλησπέρα σε εσένα και στους συνεργάτες. Καλησπέρα, Γιάννη. Αντιπροσωπεία της ΠΟΕΔ είναι εκεί στην περιοχή για μια σειρά ζητημάτων και τοπικού αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος. Ναι, ήταν παρόν εδώ σε μια συνέντευξη τύπου ο Γενικός Σύμβουλος της ΠΟΕΔ, ο κ. Βασίλης Μιχαλόπουλος, αλλά και ο Γρηγόρης Βακελάτος, Γενικός Σύμβουλος της ΠΟΕΔ και υπάλληλος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου της Πάτρας. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος εντοπίστηκε σε δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα και της Πελοποννήσου και της χώρας, κάνοντας ιδιαίτερο λόγο για τις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Επίκρινε ωστόσο, υπήρχε μια επίκριση στην σημερινή κυβέρνηση για τη μείωση της χρηματοδότησης στα ιδρύματα, το οποίο είδαμε μέσα στο Μάρτιο, ενώ έκαναν ιδιαίτερη αναφορά και στο ενιαίο σύστημα λειτουργίας σε ό,τι αφορά και το σύστημα της ικανοποίησης των προμηθειών για τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Τα προβλήματα, όπως είπαμε, θα πρέπει να επιλύονται. Οι εργαζόμενοι είναι ο τελευταίο γρανάζι, το πρώτο και το τελευταίο γρανάζι για την εύρυθμη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Στην δεύτερη θεματική ενότητα των προβλημάτων που αφορούν το νοσοκομείο της Κυπαρισίας έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην συνεργασία η οποία φαίνεται ότι είναι στο χαμηλότερο σημείο μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων. Μάλιστα, ο Γενικός Σύμβουλος Τερποειδίν μίλησε γεράρχης των προβλημάτων υπό τη γένωση, καυτηριάζοντας ότι τα προβλήματα παραμένουν και για το νοσοκομείο της Κυπαρισίας με την έλλειψη γιατρών, αλλά και αυτά που έχουν παρουσιαστεί. Πάντως, ο κ. Ευαγγελάτος προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, υπό ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν έχει επιλύσει δύο μήνες τώρα σωρία ζητημάτων, με αποτέλεσμα οι διοικήσεις των νοσοκομείων να λειτουργούν άναρχα και σε πολλές περιπτώσεις να μην δίνεται και η σωστή εικόνα. Η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κυπαρισίας, η κ. Σοφία Τουνούκου, σχετικά με τη συνάντηση, είπε ότι το Σωματείο των Εργαζομένων έθιξε τα καυτά προβλήματα που υπάρχουν και την γενικότερη πολιτική που ασκείται στον χώρο της δημόσιας υγείας και αφορούν την υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων, με συνέπεια τις τραγικές ελλείψεις σε ιατρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, όπως και σε υγειονομικό υλικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά και τα πολύ σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή μας. Να σου πω ότι αυτά τα προβλήματα έχουν επισημανθεί και έχουν εισταλεί ήδη ένα υπόμνημα και στον νέο διοικητή της έκτης υγειονομικής περιφέρειας της Πελοποννήσου. Φαίνεται ότι τα προβλήματα της υγείας βρίσκονται επιτάπητος, αλλά θα ήθελα να σου πω ότι, μιλώντας και με εκπροσώπους ΠΟΕΔΗΝ, το μεγαλύτερο πρόβλημα που τονίζουν και πρέπει να επιλύσει άμεσα η κυβέρνηση είναι η υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων, δείχνοντας ότι θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας στους επόμενους δύο μήνες. Γιάννη, να σας ευχαριστήσουμε. Με αθρώα συμμετοχή τελέστηκαν χθες το απόγευμα τα εγγένεια του ποδοσφαιρικού γηπέδου της Κορώνης. Η εκδηλώση εκτός από τα εγγένεια και τον καθιερωμένο αγιασμό του γηπέδου περιλαμβάνει και φιλικό παιχνίδι μεταξύ των ομάδων της περιοχής. Το γήπεδο Στολίδη βρίσκεται στην γραφική περιοχή με μη. Το γήπεδο της Κορώνης ήταν ένας διακαής πόθος των κατοίκων της περιοχής και πρωτίστων των φιλάθλων, γι' αυτό και αξίζει να φροντίζουμε να διατηρηθεί σε άψογη κατάσταση. Σε κοινή χρήση στον αθλητικό κόσμο του Δήμου της Ενότητας της Κορώνης, ένα πραγματικά στολίδι για την περιοχή,
Ένα αθλητικό χώρο που πραγματικά το ζηλεύουν πάρα πολλές ομάδες. Ακόμα και του Δήμου μας. Γιατί προσπάθειά μας εδώ και 2,5 χρόνια ήταν μία. Να υλοποιηθεί το όνειρο. Το όνειρο λοιπόν έγινε πράξη. Ένα όνειρο 30 ετών που επιτέλους άλλαξε χρώμα. Και στα μάτια μας το πράσινο γίνεται ένα με το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας. Να φροντίσετε να διατηρήσετε αυτό το στολίδι, στολίδι για πάντα και να το βελτιώσετε ακόμη. Διότι πράγματι είναι ωραίος ο χώρος, ωραίες εγκαταστάσεις, αλλά όπως ξέρετε ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ό,τι καλύτερο στον καθέναν και για τις ομάδες. Καταρχήν, σαν πρόεδρος του Ακρίτα, ένα ευχαριστώ στον κύριο Δήμαρχο και στο επιτελείο του που μπόρεσαν και ολοκλήρωσαν αυτό το έργο. Θέλω να πω ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για μας και για την Κορώνη. Πιστεύω ότι φτιάξαμε ένα καλό γήπεδο Δήμαρχος. Να παίξουμε, να το ευχαριστηθούμε. Στην Κόρινθο τώρα όπου μεγάλη αναστάτωση επικράτησε όταν συνεργείο κινητής τηλεφωνίας προσπάθησε να εγκαταστήσει κεραία δίπλα σε σπίτια και παιδικό σταθμό. Οι αγανακτισμένοι κάτοικοι κατάφεραν να σταματήσουν τις εργασίες. Μεγάλη αγανάκτηση επικρατεί στους κατοίκους στην οδό Πηγάσου 41 στην Κόρινθο με την εμφάνιση και εγκατάσταση κεραίων κινητής τηλεφωνίας δίπλα στα σπίτια τους και δίπλα σε παιδικό σταθμό. Όλοι οι κάτοικοι της περιοχής αντιτιθέμεθα σε αυτό, ξέροντας την επικινδυνότητα της ακτινοβολίας κινητής τηλεφωνίας και επιπλέον μην εφαρμόζοντας η ίδια η εταιρεία τους κανόνες της απόστασης, τους στοιχειώδεις κανόνες απόστασης από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς που είναι 300 μέτρα από εδώ και το σχολείο και τους κατοίκους και μόνο στο όνομα του κέρδους και της εύκολης λύσης προσπάθησε να βάλει την κεραία. Όλοι οι κάτοικοι με μεγάλο αριθμό ατόμων προσπαθήσαμε να εμποδίσουμε την διαδικασία. Πετύχαμε αναστολή των εργασιών εκ μέρους της πολεοδομίας. Το θέμα θα μπει και στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τα λεγόμενα του Αντιδημάρχου. Εμείς προχωράμε στα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της εταιρείας και περιμένουμε τις νέες εξελίξεις. Κάτοικος της περιοχής αναφέρει τη συχνότητα τέτοιων φαινομένων συμπληρώνοντας ότι θα προσπαθήσουν να μπλοκάρουν τις εργασίες προκειμένου να μην γίνει η εγκατάσταση της κεραίας. Μένω απέναντι από την πολυκατοικία. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται και προφανώς αυτό δεν γίνεται μόνο εδώ στη δικιά μας πολυκατοικία απέναντι. Γίνεται και σίγουρα και σε άλλες περιοχές. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθεί λίγο ο κόσμος στην Κόρινθο και γενικά. Γιατί πάνω από το κεφάλι μας σιγά σιγά θα ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια οι κεραίες. Δηλαδή, να προσπαθήσουμε εμείς εδώ πέρα να κάνουμε ό,τι γίνεται για να τον μπλοκάρουμε. Δεν ξέρουμε. Σίγουρα αυτές οι εταιρείες από τη μεριά τους έχουν ειδικά. Ξεκίνησε η εβδομάδα μόδας του Σάο Πάολο. Από τις 13 μέχρι και τις 17 του μήνα, ο Σάο Πάολο φιλοξενεί για 20η χρονιά την εβδομάδα μόδας, στην οποία παρουσιάζονται 40 ντεφιλέ γνωστών οίκων. Η εβδομάδα μόδας του Σάο Πάολο ξεκίνησε με τον Νίκη Πόβο να παρουσιάζει τη νέα σειρά γυαλιών ηλίου της φίρμας Chili Beans, που αυτή τη φορά ήταν σε συνεργασία με την Σβαρόσκι. Ο διάσημος στάρ έβγαλε για άλλη μια φορά τα ρούχα του, ενώ δεν παρέλειψε να σπάσει με σφυρί ένα αντίγραφο γυαλιών της εταιρείας. Στη συνέχεια πήρε τη σκητάλη ο βραζιλιάνικος οίκος μόδας Animale, που παρουσίασε τη νέα του κολεξιόν για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2016. Γεωμετρικά σχήματα, μεγάλα σκισίματα, λουλουδάδες, μπλούζες, αέρινες δημιουργίες, αλλά πάνω απ' όλα απλότητα στις λεπτομέρειες ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας σειράς ρούχων που κέρδισε τις εντυπώσεις. Η βραζιλιάνικη TNG έδωσε μια άλλη νότα στην πασαρέλα με φλωράρα από χρώσεις και μπλέιζερ που είχαν κάτι από τη δεκαετία του 40. Ρούχα χαλαρά, ανάλαφρα, καθημένα, με υπογραμμισμένο τον νεανικό unisex χαρακτήρα τους. Από τις 13 μέχρι και τις 17 Απριλίου, το Σάο Πάολο φιλοξενεί για 20η χρονιά την εβδομάδα μόδας, στην οποία θα παρουσιαστούν 40 ντεφιλέ γνωστών οίκων μόδας.
εμείς τώρα στην αυλική σας ενημέρωση. Έχουμε ξανά μαζί μας τον Σωτήρη Γεωργούτζο. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα. Θα πάμε τώρα στα αμιγώς αθλητικά θέματα και στην δραστηριότητα των ημερών που θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς. Μεγάλη δραστηριότητα. Μόνο για την Καλαμάτα δεν υπάρχει δραστηριότητα. Καθώς έχει ρεπό αυτή την αγωνιστική, την 26η του προαθήματος της ΓΑΜΕ Εθνικής Κατηγορίας. Έτσι λοιπόν η Μαύρη Σκύρα θα δώσει φιλικό την Κυριακή με τον Έαντα Καλαμάτα στην Τετάρτη, τον Ολυμπιακό Καλαμάτα. Σου να πω, έχω βέβαια όλων όσων είπαμε πριν για τα αστημένα του 2009-2011, τώρα είμαστε 2015 ευτυχώς. Και να πούμε ότι η μη διοίκηση δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά, η μη ομάδα, έτσι. Θα διευκρινίσουμε αυτό. Να έρθουμε όμως τώρα στον Αστέρα Τρίπολης, όπου ο Μπαράλες υπέστη κλάση σήμερα στην προπόνηση, είχε ένα με τους Κυλιακούς το πρόβλημα. Και είναι σοβαρό το θέμα, ξέρεις, θέμα με τους Κυλιακούς δεν παίζεις. Και τουλάχιστον για δύο εβδομάδες θα μείνει εκτός αγώνων ο Μπαράλες, οπότε ο Αστέρας Τρίπολης δεν έχει και δύσκολα παιχνίδια. Με Πανθρωπικό παίζει, δεν είναι δύσκολα τα παιχνίδια αυτά. Αλλά όμως το μέλημα των ανθρώπων του Αστέρας Τρίπολης είναι να έχουν τον Μπαράλες τουλάχιστον στους αγώνες των play-off, που λογικά ο Αστέρας με την Δέρτη θα πάρει, θα είναι σίγουρα στα play-off. Από εκεί και πέρα, να πάμε τώρα στον Πύργο και στον Πανιλιακό. Όπου ο Θανάσης Παπαγεωργίου δήλωσε ότι δεν θα κατεβάσει, δεν θα ηγηθεί τη προσπάθεια τη ομάδα στη ΓΑΜΕ Εθνική Κατηγορία και αυτό που προκαλεί πάρα πολλές αντιδράσεις στον Πύργο. Θυμίζουμε ότι ο Πανιλιακός έπαιζε στη Β' Εθνική. Ο Παπαγεωργίου τον είπε ότι δεν μπορούμε να είμαστε στη Β', έχουμε πολλά έξοδα. Δεν εμπιστευόμαστε για το παρασκήνιο, να φτάσουμε στη ΓΑΜΕ για να ανέβουμε του χρόνου άνετα, όπως λέει και ο Ντάβαρη. Στη Β' Εθνική. Τώρα ο Παπαγεωργίου δήλωσε μετά την Γενική Συνέλευση ότι δεν μπορεί να ηγηθεί τη προσπάθεια αυτή και καταλαβαίνει ότι ο Πανιλιακός κινδυνεύει, αν πολύ νωρίς βέβαια ακόμα, δεν βρεθεί κάποιο άλλο να μην δηλώσει συμμετοχή του χρόνου ούτε στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Να πούμε για τη Σπάρτα, ότι πρωταθλήτρια πάλι Λακωνία ετοιμάζεται για τα Μπαράζα Νόβου. Αύριο, το Σάββατο, έχουμε το μεγάλο τέρμπι στην Κυπαρισία. Το μεγάλο τέρμπι, εντάξει, ονομάτων, γιατί τελειώσει το πρωτάθλημα ανάμεσα στην Κυπαρισία και στον Μπάμις, όπου θα γίνει και φιέστα. Η ανάδειξη του πρωταθλητή Μεσημείας που είναι ο ΑΟΚ Κυπαρισίας, αντίπαλος του Σπάρτη, μεγάλες μάχες θα έχουμε στα Μπαράζ. Και να πάμε και στον Κούγια και στην Πάτρα Θέμιο, που δήλωσε σήμερα ο Κούγιας στα παροπολιτικά στην Αθήνα, ότι απαντώντας σε προτάσεις ότι έχει πρόταση από την Μύκονο, από ένα επιχειρηματία από την Μύκονο για να πάρει την Παναχαϊκή, ο Κούγιας απάντησε σε ποια Μύκονο, στη Βόρεια Μύκονο ή από την Νότια Μύκονο. Ο Κούγιας συνεχίζει να κάνει χιούμορ, αλλά οι άνθρωποι της Παναχαϊκής και κύριος ο κόσμος θέλει αποτελέσματα και ελπίζει τώρα στα play-off τη Β' Εθνικής Ανόδου που θα έχουμε σε λίγο, μήπως καταφέρει τελικά η Παναχαϊκή και πάρει τη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚ την έχει σίγουρη την πρώτη, από εκεί και πέρα έχουμε τον Ηρακλή, το μεγάλο φαβορί για την πρώτη-δεύτερη θέση. Και μετά είναι σίγουρα και η Παναχαϊκή μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για αυτή τη θέση. Λίγο πολύ αυτή είναι η μισογραφία θέλει, επειδή ο Ολυμπιακός νίκησε και τον Πανθρακικό, τη Super League. Θέλει ακόμα μία νίκη για να είναι και τυπικά πρωταθλητής Ελλάδος. Οι ομάδες μας στο μπάσκετ στην Euroliga δεν τα πήγανε καλά. Έχασε και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Τώρα έχουν τους επόμενους αγώνες. Σήμερα ο Παναθηναϊκός και μήπως καταφέρει με την CSKA και πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και περάσει στη συνέχεια. Μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά. Μεγάλη δισογραφία, αλλά πρέπει να έχουμε πολλές ώρες να τα λέμε και να τα αναλύουμε συνεχώς. Ο Κοντονής, ο Σταύρος Κοντονής, έχει έρθει σε πολύ δύσκολη θέση τώρα αυτή τη στιγμή με τις παρεμβάσεις της πολιτείας στο ποδόσφαιρο. Είστε διρεκτίβα, φυρμάνη θα έλεγα μάλλον, από την UEFA και την FIFA, όπου του είπαν να αποσύρει τον αθλητικό νόμο. Θυμάστε θέμα που μιλούσαμε έτσι γι' αυτό. Και τώρα είπε ο Κοντονής, αλλιώς θα αποκλειστούν οι ελληνικές ομάδες από την Ευρώπη και η εθνική ομάδα από όλες τις επίσημες οργανώσεις, δηλαδή πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Ο Κοντονής, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είπε ότι δεν θα κάνει πίσω, ότι θα το προχωρήσει αυτό, θα κάνει το διαχωρισμό του ποδοσφαίρου και θα πάρει αρμοδιότητες της ΕΠΟ ή πολιτεία. Αυτό, ξέρει, δεν αρέσει καθόλου στην UEFA και στη FIFA. Αποτελεί αιτία πολέμου, κόκκινο φανεί αυτές οι δηλώσεις. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι έχει να γίνει και με αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι εξελίξεις είναι πάρα πολλές. Και θα θυμίσουμε, βέβαια, την Κυριακή, από τα ψηλά, από τα σαλόνια πάλι. Έχουμε τα δύο μεγάλα παιχνίδια για το άλφα τοπικό. Στο διαβολίτσα, ο διαβολίτσα, ο Αστέρας των Αφαρών και στο γύρο του Μεσημιακού, Ράγης, εντός το απόγευμα και οι δύο. Όποιος χάσει, χάνεται και πέφτει στην Α1 τοπική κατηγορία. Αλλιώς θα περιμένει
την Κυπαρισσία να ανέβει στη Γάμα Εθνική. Πάντως, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Πάντως, Σωτήρη, να σημειώσουμε έτσι για τους φίλους της Μεσσηνίας και όχι μόνο, ότι ξεκινά αύριο και θα διαρκέσει και μέχρι την Κυριακή το 7ο Καλαμάτα Cup. Είναι η 23η διεθνής συνάντηση ρυθμικής αγωνιστικής γυμναστικής και φιλοξενεί και φέτος αθλήτριες από όλο τον κόσμο και είναι ένα πολύ σημαντικό meeting που με πολύ μεγάλη ιστορία, έτσι. Ποδοσφαιρολάγνος, μου φαίνεται, και ξεχνάω τα ευγενή σπορ, έτσι. Τα ευγενή σπορ, όπως είναι το υποβαθμισμένο βέβαια σε σχέση με το παρελθόν, το meeting γυμναστικής, αλλά πάντα είναι θετικό γεγονός για την Καλαμάτα. Αλλά θέλει, χρειαζόμαστε και υποδομές, έτσι. Χρειαζόμαστε στην ερυπωμένη τέντα, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Όλοι εμπιστήρια. Χρειαζόμαστε τα πάντα. Μια τεράστια πόλη, μεγάλη αναπτυσσόμενη όπως είναι η Καλαμάτα, η δεύτερη της Πελοποννήσου και έτσι όπως πάει θα γίνει και πρώτη, δεν μπορεί να έχει υποδομές 30 ετών και 40. Ξέρεις τι τραβάμε με την τέντα, τι προβλήματα υπάρχουν κλπ. Όλα αυτά θα δει η πολιτεία, θα τα δουν οι αρμόδιοι και ο Δήμος όσο μπορεί να βοηθήσει για να αποκτήσει αυτή η πόλη που θέλει υποδομές που τη αξίζει, όπως βέβαια και όλη η Πελοπόννησος και όλη η Ελλάδα. Αλλά ειδικά η Καλαμάτα έχει παραμεληθεί, έχει μείνει πίσω από το ζήτημα και το meeting της Τέντας έχει υποβαθμιστεί και για αυτό το λόγο, έτσι. Επειδή όπως είδα παραπλέσια κλπ. Επειδή η Τέντα δεν είναι Τέντα τώρα για να κάνει μεγάλους αγώνες και χάρη στην αυταπάρνηση των ανθρώπων. Του φιλελεύθερου να σκουβούμε. Στην Καλαμάτα και με τον τρομερό αγώνα που δίνουν, με τη βοήθεια και του Δήμου και των φορέων και τη Διευθυντική Πρωτοβουλία, διατηρούνται ακόμα και το meeting γυμναστική και τα παπαφλέσια. Αλλιώς θέλει υπό άλλες συνθήκες, σε άλλες πόλεις και καταστάσεις, δεν θα μπορούσαν καν να διεξαχθούν. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ. Πάμε να δούμε εμείς το ρεπορτάζ από τα όσα δήλωσαν οι δύο οργανωτές για την 23η Διεθνή Συνάντηση Ρυθμικής Αγωνιστικής Γυμναστικής. Με την συμμετοχή αθλητριών από 7 χώρες, την Αυστραλία, την Βραζιλία, τον Καναδά, την Ελλάδα, την Μαλαισία, την Ρωσία και την Νορβηγία, θα πραγματοποιηθεί για 23η συνεχή χρονιά το Καλαμάτα Cup. Το σπουδαίο αυτό αθλητικό γεγονός για την γυμναστική θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Καλαμάτας στις 17, 18 και 19 Απριλίου. Για 23 χρόνια ο Δήμος και η Περιφέρεια μας στηρίζουν και πραγματοποιούμε αυτό το event. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που μας προτιμούν οι χώρες και έρχονται. Φέτος το πρόγραμμα, θα μιλήσω λίγο για να μάθει ο κόσμος και να είναι κοντά μας. Είναι Παρασκευή Σάββατο από τις 4 η ώρα και την Κυριακή από τις 1. Θα ήθελα να είναι εδώ να βοηθήσουν τις προσπάθειες της εθνικής ομάδας μας αλλά και των υπόλοιπων αθλητριών που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά θα αγωνιστούν και δύο καλαματιανές αθλήτριες, η Μυρτώ Αθανασουλάκη και η Ζωή Πουλοπούλου, στην κατηγορία νεανίδων. Ως Ομοσπονδία είναι υπό την αιγίδα μας στο meeting αυτό που διοργανώνεται πάρα πολλές χρονιές σε μια πάρα πολύ όμορφη πόλη όπως είναι η Καλαμάτα. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ομορφιά υποδέχεται την ομορφιά. Γιατί και το δικό μας άθλημα είναι το άθλημα της ομορφιάς, είναι ένα αμιγώς γυναικείο άθλημα. Για άλλη μια χρονιά λοιπόν στην Καλαμάτα έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε σε αυτό τη μεγάλη διοργάνωση. Για μας είναι ένας αγώνας προετοιμασίας εν ώψη του Μπακού που έχουμε τα πρώτα European Games που είναι τον Ιούνιο. Είδα τα παιδιά και όλα αυτά, αυτές οι φωτογραφίες με συγκινήσανε πάρα πολύ, γιατί όλα αυτά τα παιδιά έχουν περάσει από την εθνική ομάδα και από το προπονητικό χώρο που είχα τη τύχη να είμαι αρχιπροπονήτρια της Ελλάδος. Τώρα ξαναγύρισα και το πρώτο μου αγώνα στην Ελλάδα είναι Καλαμάτα και αυτό με συγκινεί ακόμα πιο πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στον αγώνα αυτό για ακόμη μια φορά στην Καλαμάτα. Είμαι πολύ χαρούμενη και πιστεύω να έρθει όλος ο κόσμος να μας αποθεώσει, να μας χειροκροτήσει και να δει τη δουλειά που κάνουμε πρώτα απ' όλα για τη χώρα μας. Εύχομαι να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας και να γίνει και ακόμη πιο δυνατός και τις επόμενες χρονιές να έχουμε περισσότερες αθλήτριες. Εμείς αυτές ως Δήμος Καλαμάτας, αυτές τις δύσκολες οικονομικά συνθήκες βοηθούμε, συμβάλλουμε και στηρίζουμε θετικά τις προσπάθειες όλων αυτών οι οποίοι, όπως είπα και προηγουμένως, προάγουν τόσο το άθλημα και προβάλλουν ταυτόχρονα την πόλη. Η ρυθμική γυμναστική είναι ένα ευγενές, θεαματικό άθλημα το οποίο στρέφει τους νέους μας στην ομαδικότητα και στον υγιή ανταγωνισμό.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μπέστα. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.